Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σου πω να μιλήσω. Και τώρα που πήρα το λόγο, το πήρα μόνο ως δημότης Πετρέλου, της τοπικής κοινότητας Πετρέλου. Είχα συναντηθεί το μεσημέρι με τον Δήμαρχο και γι' αυτό είπε ο Δήμαρχος ότι προφέρουν κάποια χαρτάκια. Η αλήθεια είναι ότι τα είχα διπλώσει και τα έβαλα στον κολάπ και είπα να τον δώσω στο περιθώριο λίγο καιρό ακόμα, πας και λύσουμε κάποια προβλήματα. Ο Δήμαρχος όμως δεν στάθηκε εκεί. Λες και είμαστε σε προεκλογικό αγώνα του 10 και του 14. Όπως τότε με κατηγορούσα, οι αντίπαλοι τώρα με κατηγορά ο ίδιος ο Δήμαρχος. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Εγώ μόνο μία απόφαση μέχρι το προηγούμενο συμβούλιο δεν ψήφισα, την αρπαγή των κοιμηλίων από το Κατούσι και όλες τις άλλες αποφάσεις είχα ψηφίσει. Ένα χρόνο είμαστε στο Αμφιρό, σχεδόν ένα χρόνο, μάζευα σκουπίδια, έφτιανα δίκτυα, καθάριζα δρόμους μέσα σε βροχές, μέσα στο χειμώνα και το ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο ήταν αυτό. Να πει σήμερα για τις αγωγές, την έφτιαγη αγωγή. Εκτός Δήμαρχε, αν έχεις σκοπό να κάνεις υπουργές νωρίτερα. Και θες να με πετάξεις απ' έξω. Λοιπόν, εγώ δεν έχω χαρτάκια. Έχω επίσημα χαρτιά. Αυτά που είχε Δήμαρχε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα και μας τα έχουν σε εμάς χωρίς να μας τα διαβάσεις. Χωρίς να μας τα διαβάσεις. Αυτά τα ίδια από το εγώ. Αλλά εσύ δεν ξέρω πώς βρίσκεις τρόπο, νομικός είσαι άλλωστε, βρίσκεις τρόπο και ξεφεύγεις, δηλαδή πλέον ότι ο δρόμος είναι δημοτικός. Ότι είναι περιφερειακός. Ο νόμος 3155 του 1955 που εφαρμόστηκε 4/1956 λέει στο άρθρο 3, στο άρθρο 9, στο άρθρο 9. Επαρχιακός δρόμος είναι Καρδίτσα, Αυχήν, Βουτσικάκη. Δεν τα διάβασες όλα όπως έπρεπε να τα διαβάσεις. Και δεν τα ερμήνευσες όπως έπρεπε να τα διαβάσεις. Η γέφυρα Κουράκου προσάδω. Από θέση Σταυρός, 20 χιλιόμετρων, επαρχιακή οδό 2, και αν υπάρχει εκεί οδό 2, Καρδίτσα Μητρόπολης, προς Αγρίνιο, δια περιφέρειας Μεσημικόλα, Αυχένος, Σαρδακίου και Καστανιάς. Και από Μεσημικόλα, Μορφωγόνη, Κρυονέρη, Πεζούλας, Φυλακτής, περιφέρειας Πετρίλου, Λεοντίδου και Στεφανιάδου. Περιφέρειας, δεν λέει ότι εννοεί το δρόμο που είναι στο Κατσάν. Αυτό που έφτρωσε πριν από 3-4 χρόνια, η περιφέρεια, Δήμαρχε, ας εκτίθουμε εγώ σας είπα και το πρωί, το μεσημέρι, φτιάξτε εσύ τη Λεύκα μέσω της περιφέρειας και εγώ σου είπα θα σε κάνω μάγκα και θα σε χειροκροτήσω και θα σε πω μπράβο. Αλλά το να αποποιούμαστε των ευθυνών και να λέμε δεν είναι δικό μας έργο, θα το φτιάξει η περιφέρεια, πότε. Εξάλλου εσείς, εμείς Δήμαρχε, εμείς, δεν το βάλαμε στον προπολογισμό και πέρυσι και φέτος και τα λεφτά έγιναν φίλο και φτερό. Πάνε στο Βλάς και πάνε εδώ και πάνε εκεί και λες να το φτιάξει η περιφέρεια, μακάρι να το φτιάξει η περιφέρεια. Εγώ όμως μιλάω, είπα ως δημότης Πετρίλου και λέω ότι η επικινδυνότητα αυτού του δρόμου είναι τεράστια, το έχουν αναφέρει κι άλλοι συγκουριανοί μου και αντί να προσδώσουμε βάση σε αυτό το έργο, το οποίο βέβαια όπως το κοστολόγησες, έξι μελέτη δήμαρχε το κοστολόγησες 300.000 ευρώ. Πρόκειται σε εκτιμήσει. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά λες δεν έχω λεφτά, μα αφού σακουτάριζες όλα τα έργα που είχα κάνει εγώ για να έχει λεφτά ο Δήμος, να έχει έσοδα ο Δήμος, τα σακουτάριζες. Τα σακουτάριζες, τώρα λες δεν έχει λεφτά ο Δήμος,
Τώρα λες ότι εγώ έχω αγωγές και αν έχω αγωγές, γιατί ζήταγαν παραπάνω οι εργολάβοι και είσαι και πρόεδρος, έγινες και πρόεδρος του δικαστηρίου. Έβαλες την απόφαση, θα τη χάσουν την υπόθεση. Εγώ κατέθεσα ως μάρτυρας. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα τη χάσουν την υπόθεση. Και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Μας λες με ποιον είσαι. Πώς? Λέω, μας λες και με ποιον είσαι. Ανέφερες όλα. Όλα είχα εγώ ως αδυναμία και το εκμεταλλεύτηκαν όταν εγώ στήριζα εσένα και τώρα έρχεσαι εσύ και με κατηγοράς. Λοιπόν, χωρίς όμως να αναφέρεις τι έγιναν αυτά τα χρόνια που ήταν ο Αργυρός στο... Τι έγινε όταν ήταν ο Αργυρός όλα αυτά τα χρόνια. Παρέλαβα 8 χωριά χωρίς να έχει κανένα άσφαλτο και έμειναν μόνο τα κουμπουριανά για 2 χιλιόμετρα από το Ραγκάζι μέχρι απέναντι στο Γρηγόρη τον Δήμο. Αυτά τα έργα τα ξεχάσαμε, δηλαδή αυτόν τον αγώνα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή το να μαυρώνετε με το που να λέτε έχει ο Αργυρός δυο αγωγές, πείσανε, γιατί λέτε για τον Αργυρό. Ο Θανασσός, ο Οικονόμου, ο Παπακώστας, ο Καναβός, ο προηγούμενος, ο Παπαδήμας, δεν είχαν αγωγές. Γιατί αναφέρεστε μόνο σήμερα, άρα προσωπικά τα βάζετε μαζί μου. Γι' αυτό και πήρα και το λόγο. Αλλιώς σου λέω ειλικρινά, και ρώτα και τη Θεοδόρα να ξέρεις, μου λέει δεν θα μιλήσεις πέρσι. Είπε και η Θεοδόρα. Αλλά όμως δεν μπορώ να αντισταθώ σε όλα αυτά που με κατηγοράς. Λοιπόν, και επειδή είπες μόνο από περιφερειάρχη, μένω περιφερειάρχης τα έδωσε τα χαρτιά. Απάντηση επί αιτήματος της αστυνομίας Μουζακίου και διεύθυνση αστυνομίας Καρδίτσας. Σε απάντηση του Ανωτέρου Σχετικού Εντράπου σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο περιλαμβάνεται η θέση Ρέμπα Λεύκας της τοπικής κοινότητας Πετρίλου Αργυθίας είναι δημοτική οδός και συνεπώς η αρμοδιότητα συντήρησής του δεν ανήκει στην υπηρεσία μας αλλά στην αρμοδιότητα του Δήμου. Στο καταθέτω Δήμο, αν και πιστεύω ότι το έχεις και δεν το αποκαλύπτεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δημήτριος Κουτρουμάν. Δημήτρης Κουτρουμάνος, αυτός είναι ο διευθυντής της διεύθυνσης υπηρεσιών και ενεργεί κατόπιν εντολής του αντιπεριφερειάρχη του κ. Τσιάρτη. Εγώ σου είπα, περιφέρειες Πετρίλου, αυτό δεν αλλοιώνεις. Και ο άλλος ο δρόμος που είναι από Μουζάκι, Πετρίλου Φροσάγραφα, από θέσεως Μπαλάνου, υπαρχιακής οδός 3, υπαρχιακή οδός 3 είναι Καρδίτσα Μουζάκι προς Άρτα δια Φαναρίου Δρακότρη προς Οξιάς Αργυθέας και Γέφυρας Κοράκου. Αυτή είναι η οδός 3, δηλαδή αυτή θέση Μπαλάνο, Νευροβούνιστα και αυτή ένας Αγίου Νικολάου προς, είπαμε, Άγραφο, όρια νομού, μέχρι τα 3 σύνορα. Και η άλλη οδός είναι... Δεν εκτίθουμε. Μακάρι να με εκθέσει δημοκρατική άσκηση να φτιάξει περιφέρεια το δρόμο. Την έφυγα και εγώ σε εκτιθώ, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Με την απόφαση του Κούπα Γιώργου, διάβασε το 62 που λέει από επαρχιακή 11 προς Βλάση διασταύρωση με επαρχιακή 9. Το διάβασε. Εδώ όμως από τον Κατσάβα. Οπότε δεν αλλάζει, Γιώργο μου, αυτός ο χαρακτηρισμός. Πού δεν αλλάζει. Το μόνο που έχει επισημείωση να έχει υπόψη σου, υπάρχει εξανέκαθεν το ετός οικισμού που δεν είναι διευκρινισμένο, που σημαίνει ένας επαρχιακός σταματάει στα όρια του οικισμού, συνεχίζει μετά τα όρια Υπάρχε, του οικισμού. Μην του συνεχίζεις. Εγώ σου είπα, θα σε κάνω μάγκα, μα είσαι. Άμα το φτιάξει η περιφέρεια. Αλλά εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι γιατί δεν έγινε καμία μελέτη. Πώς έγιναν οι μελέτες στα κουκουριανά τόσο ταχύτατα. Και ο δρόμος προς το μοναστήρι στο Βλάς και πήρες και τα λεφτά αυτά από τη Λεύκα και τα έβαλες προς το Βλάς. Πώς έγιναν αυτές οι μελέτες και η Λεύκα που είναι τόσο επίγον. Δηλαδή έφερες ένα γεωπόνο και αυτό τελείωσε όλο αυτό το θέμα. Τελείωσε. Γεωλόγο. Και τελείωσε αυτό το θέμα. Δηλαδή επειδή έφερες ένα γεωλόγο. Λοιπόν. Ύστερα, λέμε και όταν ήμασταν αντιπολίτευση, λέγαμε 4 χρόνια ο δρόμος, βασιλάδες και πλαχογενέκα πρέπει να σχολιάσουν. Μόλις έκλαμε να διοίκηση, τυχείο εδώ,
σημειώσω παραπέρα, αυτά τα έργα ποτέ δεν τα κουβεντιάσαμε. Και έχω υπογράψει δύο τεχνικά προγράμματα και τώρα τον Νοέμβριο θα υπογράψω. Δεν υπογράφω το τρίτο. Σας το δηλώνω, δεν το υπογράφω, εάν δεν έχει αυτούς τους δύο δρόμους μέσα. Δεν θα το υπογράψω. Και δεν σε κάνω πόλεμο. Λέμε, τα λέμε δημόσια. Δημόσια τα λέμε. Δεν σε κάνω πόλεμο. Δημόσια τα λέμε. Λοιπόν, εάν δεν είναι αυτοί οι δύο δρόμοι μέσα, δεν θα υπογράψω. Και δεν φταίει κανένας που λες να κάτσουμε, όπως είπες, εδώ να κάτσουμε να συνοηθούμε τι θα γίνει στο κάθε χωριό. Ό,τι μας έδωσε τέτοια εξουσία. Και εγώ δεν τον πήρα καμπάρι. Η εξουσία έχουν μόνο οι πρόεδροι. Το κοινοτήτο. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίζουμε και τα έχουμε πει κατ' επανάληψη μέσα στα προσυμβούλια στην ομάδα. Και εσύ δεν έκανες τίποτα, μόνο υποσχέδιο. Εντάξει, θα γίνει. Είπαμε να κάνουμε τρεις μελέτες σε τρεις ενότητες που είμαστε και να βάλουμε όλα τα λεφτά κάτω να δούμε ποια έργα έχουν προτεραιότητα και αυτά να προωθήσουμε. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια στο ταμείο. Και δεν κάνουμε τίποτα. Δύο τετράγωνα. Άμα τα πήρε και αυτά, δεν είμαι γητάβολο, αλλά δεν ξέρω. Δεν είπα ότι τα άφαγε. Ούτε αυτό τα άφαγε που είπε ότι έφυγε τη Λεύκα και έπαιρνε παράδειγμα. Ούτε και αυτό τα άφαγε. Στο δηλώνω εγώ ότι ο Γιάννης Μαργκάλης δεν τα άφαγε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποια δρομάκια τα οποία είναι. Οι κοινοτρόφοι δεν μπορούν να πάνε καθόλου στα σπίτια, στα μαντρία του. Ο κύριος ο Γιώργος ο Μαργκάλης με πήρε 10 φορές τηλέφωνο. Αυτό που είπα εγώ, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, βάλτε ένα επιστροφολόγο, όπως έβαλες δήμαρχε και καλά έκανες, να σου πω την αλήθεια, για τον δρόμο για τη φυλακτή, που είναι επαρχιακός και καλά έκανες τον έφτιαξε εσύ, έτσι τον έκανα και εγώ, γιατί η νομαρχία, άμα περίμενες, η περιφέρεια του χρόνου θα έρθει. Ήρθε η περιφέρεια με τον Τάλι. Είχε μια εβδομάδα που δούλευε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί εγώ άκουσα τον δήμαρχο του έβαλε αυτό. Έβαλε πριν έρθει η περιφέρεια, έβαλε και συντήρηση λίγο τον δρόμο για να μπορέσει να πάει οργή. Καλά έκανε. Αλλά ήρθε η περιφέρεια και αλλά έχει και εδώ πρόβλημα, γιατί ο Γιώργος μου είπε: εσύ πήρε τηλέφωνο και τον έλεγε παραπονιάρι, παραπονιάρι. Δεν είναι παραπονιάρι, ο άνθρωπο δεν μπορεί να πάει στο. Γιώργο, μήπως θυμάσαι το κόστος που έγινε η Λεύκα επί Μαργκάλη, πόσο ήταν περίπου? Δεν ξέρω, δεν είμαι. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι πρόστος. Ένα τριακοστόν ήταν, ένα τριακοστόν των 300.000. Για τη Λεύκα εγώ είπα, τον είπα στον δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα, πέρσι είχαμε 20.000, δεν τα βάλαμε. Αν βάζαμε 30-40 πέρυσι, θα ήταν, μπορούσε να φτιάξουμε, να έχει καλύτερη πρόσβαση. Έστω του κάτω-κάτω στην γραμμή. Τώρα, βάλαμε 80 στο προπολογισμό φέτος, δεν το κάνουμε ότι φέτος, να είστε σίγουροι ότι δεν γίνεται. Ότι φέτος, να είστε σίγουροι ότι δεν γίνεται. Και το χρόνο θα χρειαστεί πραγματικά 300 και θα έχει δίκιο. Το χρόνο, άμα θα γίνει το χρόνο τέτοιο καιρό και γίνει μια πλημμύρα όπως έγινε η πρώτη που χάλασε, θα έχει δίκιο ο Δήμαρχος, θα έχει 300. Γι' αυτό εγώ φωνάζω για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, για να μην σας τρώω και εγώ τον χρόνο, έχω κι άλλα να πω, αλλά μέχρι εδώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε.